Βλέπουμε, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Όμως και παρά το ότι αποτελεί ένα προσχέδιο που συζητιέται σήμερα όλο αυτό το πράγμα, τις προθέσεις τις βλέπουμε, έτσι. Και είναι εύκολο να καταλήξει κάποιος, τουλάχιστον εγώ καταλήγω. Νομίζω ότι καταλήγω αντικειμενικά. Δεν είμαι ούτε. Δεν ασκώ μια κριτική που δεν βλέπει τα πράγματα στο μέγεθός τους. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης του ασφαλιστικού που δεν εξυγιαίνει το σύστημα σε καμία περίπτωση. Mm. Είναι προφανές αυτό. Πιέζει αφόρητα όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες μεθαύριο κλπ. Χωρίς να δίνει διέξοδο. Άκουσα με μια. Ήθελα να σας το πω, κύριε Οικονομική και κύριε Λιρτζή, χτες στην εκπομπή του κύριου Χατζή στο δικό σας κανάλι, τον κύριο Μητρόπουλο. Να λέει με μια εκπληκτική άνεση. Και έλεγα τώρα, ακούω καλά, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά, είχε οδηγήσει το ασφαλιστικό σε μια διέξοδο, παρά τις 11 μειώσεις που είχαν γίνει κλπ, που ήταν δυσβάσταχτες. Και ήρθε η τωρινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να του τεινάξει τον αέρα. Και στην παρατήρηση του κυρίου Χατζή, ναι, αλλά εξαναγκάστηκε από τους δανειστές, η απάντηση ήταν ομότατη. Δεν είχε κανένα εξαναγκασμό. Το αποτέλεσμα κάκης της διαπραγμάτευσης ήταν αυτό που ήρθε. Δηλαδή είναι ο λογαριασμός ΣΥΡΙΖΑ αυτός τώρα. Έμεινα άφωνος. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι για να δούμε τι τελικά θα έρθει. Αλλά είναι προφανές ότι όλο το πράγμα δεν οδηγείται σε διέξοδο. Αυτό για το ασφαλιστικό. Τώρα για το άλλο. Για το άλλο ζήτημα. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι όσο ειλικρινής θα είμαι απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποτάμι. Και δεν πρόκειται να κρύψω ούτε στο ελάχιστο τη δική μου γνώμη. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς για το συνολικότερο ζήτημα. Και για αυτά που είπε ο φίλος μου Γιάννης, ο Μανιάτης πριν. Κοιτάξτε, προφανώς η εκλογή Μητσοτάκη αναδιαμορφώνει τις συνθήκες γενικά στο πολιτικό σύστημα και οδηγεί σε εξελίξεις. Όποιος δεν το βλέπει, διότι θα γίνει από τη Νέα Δημοκρατία μία έφοδο στο μεσαίο χώρο. Και αυτό το πράγμα πιέζει το μεσαίο χώρο. Όποιος δεν το βλέπει, δεν είναι ειλικρινής. Πρώτον, δεύτερον. Η προφανώς ενδιαφέρουσα πρόταση της κυρίας Γεννηματά εχθές είναι ενδιαφέρουσα πρόταση. Την ένα βήμα μπροστά. Yeah. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα καλών προθέσεων. Είναι αποτέλεσμα, και θέλω να το πω γιατί ο κ. Μανιέτης είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και ειλικρινής. Είναι και αποτέλεσμα της πεποίθησης ότι αυτό που φτιάχτηκε ως δημοκρατική συμπαράταξη δεν είναι κεντροαριστερά. Είναι μια προσπάθεια. Ένα προσπάθεια, πρώτο βήμα. Για να μην ολοκληρώσω. Ήταν, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, χωρίς κακότητα αντιπολιτευτική. Απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια προσπάθεια διεύρυνσης της πολιτικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ. Και καλά έκανε. Αλλά αυτό ήταν. Και υπ' αυτή την έννοια, αφού δεν οδηγεί στη συγκρότηση κεντροαριστεράς, αναγκάζει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Γεννηματά, να σκεφτεί ότι μπορεί να πρέπει να ξεκινήσει κάτι από την αρχή. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν συμφωνώ με αυτά, έτσι όπως το περιέγραψε ο Γιάννης πριν, ο Μανιάτης. Αλλά θα κάνουμε τον Ιούνιο αυτό, θα κάνουμε τον Μάρτιο αυτό. Εσείς και θα κάνουμε. Λέτε, σαν να το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι έτσι, κάντε το. Έτσι. Εγώ λέω, ότι έχει ενδιαφέρον η πρόταση. Εσείς μιλάτε για ενιαίο χώρο. Πρέπει να ανταποκριθεί το ποτάμι σε αυτό. Θα σας πω αμέσως. Η πρόταση της Γεννηματά δημιουργεί μια νέα συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η συνέντευξη του κ. Θεοδωράκη στο ίδιο θέμα επίσης δημιουργεί νέα εικόνα. Διότι ο κ. Θεοδωράκης στην αντίστοιχη ερώτηση δεν απαντάει, δεν με ενδιαφέρει η μεγάλη δημοκρατική μεταρρύθμιση. Η παράδοξη δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να μην γίνεται με χειραψίες, αλλά να γίνεται σε προγραμματική βάση. Ο κύριος Θεοχάρης είπε να διαθέσει και τον εαυτό του, αν χρειάζεται. Σε προγραμματική βάση. Να ολοκληρώσω. Το δικό μου με πετάγεται τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι από την πλευρά του ποταμιού γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία πρέπει να τολμήσει και το ποτάμι. Και η απάντηση μας ενδιαφέρει η μεγάλη παράταξη, αρκεί να μην γίνεται με χειραψίες, αλλά να γίνεται προγραμματικά, είναι ένα καινούριο βήμα από το ποτάμι, το οποίο εγώ προσωπικά που παλεύω για αυτή την ιστορία χρόνια, το χαιρετίζω. Μάλιστα. Άρα διαμορφώνονται ευνοϊκότερες συνθήκες. Υπάρχει ηγέτης σε αυτό το χώρο. Ποιος θα είναι ηγέτης σε αυτό το χώρο? Εγώ να σας πω ηγέτη. Λέω, αν υπάρχει. Όχι, κύριε Οικονομικό. Αν υπάρχει, αν έχετε κάνει συζητήσεις. Η πολιτική επιστήμη. Τόσο αν πείτε ότι δέχεστε την κυρία Γεννηματά. Μπορεί να το πείτε κι αυτό. Η πολιτική επιστήμη μας λέει και η πολιτική ιστορία μας διδάσκει ότι αυτό που λέτε είναι αληθές. Δηλαδή χρειάζονται και τα πρόσωπα, οι μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες για να δημιουργηθούν τα ρεύματα. Μη με ρωτάτε τώρα να σας δώσω τη μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, γιατί την έχω στην τσέπη. Αν την είχα, θα σας την έδινα. Όμως αναγνωρίζω ότι υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Θέμα ηγεσίας τίθεται στο ποτάμι.
Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι έχει άλλα προβλήματα, κύριε Οικόνο μου. Αν είμαι ειλικρινής, δεν είναι θέμα υγεία. Όλα τα πάντα παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αμφισβητείται ο Σταύρος Θεοδωράκης. Άλλο είναι το ζήτημα του ποτάμι. Είναι πιο ουσιαστικό. Ναι. Τα στοιχεία της πολιτικής του ταυτότητας, που είναι ακόμα αδιευκρίνιστα, και τα στοιχεία της πολιτικής του στρατηγικής, που είναι επίσης αδιευκρίνιστα. Αυτά είναι τα ζητήματα και όχι επικεφαλής. Οπότε κάτι δεν αμφισβητείται. Αν εσείς προτείνετε να μπείτε σε όλη αυτή τη διαδικασία για την ανασυγκρότηση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, εν πάση περιπτώσει, όπως τον ονομάζετε. Εμένα αυτή είναι η στρατηγική μου επιλογή. Επειδή το ξέρω. Γι' αυτό σας ρωτώ λοιπόν εάν η πρότασή σας, στην πρότασή σας περιλαμβάνεται και η άποψη ότι τα κόμματα που βρίσκονται, δρούν, κινούνται σε αυτό το χώρο, πρέπει να οδηγηθούν σε αυτοδιάλυση και ο χώρος να συγκροτηθεί από την αρχή με όσους θέλουν να μετάσχουν ως πρόσωπα ή πολιτικές προσωπικότητες. Θα το πω με άλλο τρόπο αυτό που λέτε. Ότι εγώ δεν πιστεύω στη συνένωση των κομμάτων του μεσαίου χώρου, δεν οδηγεί πουθενά μια μηχανιστική συνένωση. Το 6 και το 4 μπορεί να μην γίνει 10, να γίνει 5. Ναι. Δεν συμφωνώ. Αντίθετα, συμφωνώ σε ένα καινούριο μεγάλο ξεκίνημα. Θα το πω με αυτόν τον τρόπο και από εκεί και πέρα. Με προοπτική, κοιτώντας προς το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μελλοντική διακυβέρνηση. Αυτό είναι θέμα στρατηγικής επιλογής για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κρίσιμο ερώτημα, το καταλαβαίνω. Διεισδυτικό, πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα να απαντηθεί ένα τέτοιο πράγμα. Προφανώς, εάν ο χώρος συγκροτηθεί, που κατά τη γνώμη τη δική μου θα είναι ισορροπία και για την Ελλάδα και για το σύστημα, προφανώς πρέπει να επιλέξει από εκεί και πέρα την πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Εκεί λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα και τίθεται θέμα προγραμματικών συμφωνιών. Εκεί τίθεται το θέμα. Εγώ θα επιθυμούσα, προσωπικά λόγω της διαδρομής μου και της ιστορίας μου, θα προτιμούσα βέβαια μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τη δημοκρατική, μεταρρυθμιστική, αριστερή κατεύθυνση. Αλλά από εκεί πέρα είναι άλλο θέμα. Είναι θέμα προγραμματικό, είναι θέμα συνεννοήσεων κλπ. Πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη να σχολιάσει όλα αυτά τα σενάρια, τα κεντροαριστερά. Θα σε ενδιαφέρει όλο αυτό που γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρεται, ας πούμε, σε μια συνεργασία με δυνάμεις από τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς κτλ. Ή, να το πω έτσι, έχει συμπτυχθεί γύρω από το μέτωπο με τους ανεξάρτητους Έλληνες για την κυβερνητική πολιτική, ασκώντας κριτική τόσο στη Νέα Δημοκρατία, με τον νέο της αρχηγό, έχει σηκώσει και το μέτωπο απέναντι σε αυτό, όσο και στις άλλες δυνάμεις. Κοιτάξτε, ένα κόμμα το οποίο σε δύο εκλογικές μάχες μέσα στο 2015 πήρε 35% επιβάλλεται να παρακολουθεί τα πάντα και να το αφορούν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Λέω, παίρνει πολιτικές πρωτοβουλίες. Η πολιτική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία υποστηρίζει την κυβέρνηση είναι δεδομένη και προχωράει. Από εκεί και πέρα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγους μήνες μέσα στην Άνοιξη κάνει το δεύτερο συνέδριό του και νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία, διότι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και μέρες μετά την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη να προσπαθούν από διάφορους κύκλους πολιτικής επιρροής να παρουσιαστεί ο κύριος Μητσοτάκης ως μια φανταστική λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθήσει να διευρύνει το μέτωπό του ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό. Σε ποιους θα απευθύνεστε εσείς, Ζαχαριάδη, σε ποιους θα απευθυνθείτε, θα κάνετε συνέδριο μεθαύριο. Ποιο μέτωπο ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, αυτά που εφαρμόζεται τι είναι. Δεν υπάρχει νεοφιλελευθερισμό τώρα, πείτε τίποτα πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει νεοφιλελεύθερη ατζέντα και πρόσημο των μεταρρυθμίσεων. Για πείτε ένα τι περιλαμβάνει, θα σας πω, να δείτε τι είναι αυτά που εφαρμόζεται από τις ιδιωτικοποιήσεις μέχρι τα ασφαλιστικά. Θα κατηγορήσουν εσάς για νεοφιλελεύθερη φορολογία. Για αυτό θα την πατήσετε. Το δεύτερο είναι ένα μέτωπο ενάντια στον νεοσυντηρητισμό. Ένα ζήτημα το οποίο είναι και ελληνικό και ευρωπαϊκό. Και την πορεία που θέλουμε να έχει η Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και η Ευρώπη συνολικά στις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Και δεν είναι μόνο ζήτημα ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Και το τελευταίο, και θα σας απαντήσω. Αυτό έχει αξία. Είναι η δημιουργία ενός μπλοκ υγιών προοδευτικών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων που θα είναι κόντρα και απέναντι στις λογικές της απορρίθμισης και της διάλυσης και τις νεοφιλελεύθερες αιμονές. Διότι βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη τα τελευταία 24 ώρα να παρουσιάζεται ως ο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Ποιος? Αυτός ο οποίος είχε προγραμματίσει 15.000 απολύσεις για το δημόσιο και πρόλαβε να κάνει μόνο τις 7. Αυτός που μαζί με τους άλλους που πίνανε στην υγειά της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που αφήσανε 1 εκατομμύριο ανθρώπους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτούς οι οποίοι η σοβαρή μεταρρύθμιση που κάνανε τα προηγούμενα χρόνια για το ασφαλιστικό σύστημα που δεν είναι σήμερα βιώσιμο είναι ότι συνενώσανε τα θυρωρία και σήμερα το ΙΚΑ βγάζει με 930 διαφορετικούς τρόπους συντάξεις. Χρειάζεται λοιπόν από την αριστερά, διότι εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς και δεν έχουμε λόγο να το κρύψουμε. Ο λαός το ξέρει και μας επέλεξε γνωρίζοντας ένα ευρύ μπλοκ με δυνάμεων μεταρρυθμιστικών που θα θέλει να βγάλει την κοινωνία αφορούν. Ποτάμι, Πασόκ. Μας αφορούν όλοι όσοι μπορούν να διαχωρίσουν έμπρακτα και όχι στα λόγια και να διαραγούν οι σχέσεις τους με τις πολιτικές τις προηγούμενες. Εμείς αναγνωρίζουμε θετικά πρωτοβουλίες τέτοιες. Υπάρχει κοινό. Είναι θετική. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που είπε ο Σπύρος Λικούδης προηγουμένως. Μάλιστα. Το οποίο δεν το λέει ο Σπύρος Λικούδης, το λέει και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας, όπου έχουμε ένα προοδευτικό μπλοκ δυνάμεων με σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αριστερά. Με ενδιαφέρει η προοπτική που μπαίνει μέσα από την εκλογική άνοδο στον Ποδέμος για μια συνεργασία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Κρίνει θετική. Με ενδιαφέρει η αυτονομία των Γάλλων σοσιαλιστών σε σχέση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε κάποια ζητήματα. Με ενδιαφέρει να είναι περιθωριοποιημένος ο κύριος Σόιμπλε σε μία σειρά ζητημάτων ιδίως οικονομικής φύσης. Μας ενδιαφέρει μια προοδευτική διέξοδο στο ζήτημα της προσφυγιάς. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η συνεννόηση στην πολιτική της περισσότερης Ευρώπης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της δημοκρατικής Ευρώπης. Η τοποθέτηση της κυρίας Γεννηματά ότι τη χωρίζει άβυσο από τον κύριο Μητσοτάκη είναι σε θετική κατεύθυνση. Κοιτάξτε, αν το εννοεί βεβαίως, εγώ το θεωρώ θετικό. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι. Μάλιστα. Και μακάρι να μην υπήρχε, να μην υπήρχε η συγκόλληση. Και με τον Πασόκ, η συγκόλληση. Δεν ξαναγυρίσουμε στη λογική το φως και το σκότος στην Ελλάδα. Είμαι πολύ προσεκτικός. Αφήστε να ολοκληρώσει γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Είμαι πολύ προσεκτικός. Το φως και το σκότος, το φως και το σκότος δεν το έφερε στο πολιτικό προσκήνιο η αριστερά και ο λόγος της αριστεράς. Η αριστερά είναι μια δύναμη η οποία θέλει να ενώσει, αλλά έχει και πολιτικό σχέδιο. Εγώ πάλι νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μέσα από το ιδεολογικό πολιτικό πρίσμα